Όλγα, ναι. Σε ποιο κόκκινο χαλί θα περπατήσεις σήμερα? Είμαι στις Κάνες, πρωταγωνιστώ σε μια ταινία που είναι υποψήφια τέλος πάντων και έχω πάει εκεί να περπατήσω στο κόκκινο χαλί. Πάμε να βαθμολογήσουμε, κορίτσια. Λοιπόν, πάμε στην Εμιλία. Εμιλία Βόντος. Όλγα μου, δεν ξέρω, περίμενα πολλά περισσότερα από σένα σήμερα, red carpet, θα μπορούσες να το είχες απογειώσει, wow. Είναι πολύ λιτό και απέριτο αυτό, όμορφο, lace, τάση βέβαια. Τα παπουτσάκια αυτά δεν ξέρω κατά πόσο ταιριάζουν, εμένα δεν μ' αρέσουν πολύ και το τσαντάκι επίσης. Ωραία. Πηγαίνεις στους Κριτές. Τέλεια. Και ξεκινάμε με την Ηλιάνα. Γεια σου, Όλγα. Γεια σου, Ηλιάνα. Εγώ έχω να σου πω ότι το look όπως το βλέπω, από τη μέση και πάνω μου αρέσει πάρα πολύ. Μου θυμίζεις λίγο την πριγκίψα Νταϊάννα με το revenge dress που έχει φορέσει. Mm-hmm. Είναι λίγο έτσι πιο rock, πιο φρέσκο, πιο νεανικό. Είναι και τα μαλλιά σου πολύ ρεφιαγμένα. Και το πάνω μέρος της εικόνας το θεωρώ καταπληκτικό. Από τη μέση και κάτω νομίζω ότι χάνει την πολυτέλειά του και χάνει όλη αυτή τη λεπτομέρεια που έχεις βάλει επάνω. Περίμενα πολλά από σένα όμως. Προβληματίζομαι πάρα πολύ που περιορίστηκες και έπαιξες με τόση ασφάλεια σε red carpet. 2. Ευχαριστώ. Στέλιο, πάμε σε σένα τώρα. Ναι, συμφωνώ και εγώ ότι αυτή η δαντέλα πάνω σου πάει πάρα πολύ. Όπως και το πίσω κομμάτι του φορέματος. Από τη μέση και κάτω το βρίσκω λίγο, το βρίσκω καταστροφικό βασικά. Γιατί το μήκος είναι πάρα πολύ λάθος. Αν δεν μπορείς να το κοντίνεις, πρέπει να επιλέξεις ένα άλλο φόρεμα που θα είναι στα δικά σου μέτρα. Γιατί εδώ μιλάμε κατά βάση για ένα φόρεμα και τα περιφερειακά θα τα δούμε μετά. Θα μπορείς να βάλεις μία φούστα από κάτω. Με αυτό το μήκος δεν πας πουθενά. Τα παπούτσια δεν μου αρέσουν καθόλου. Δεν θα ήθελα καθόλου λάμψη τα παπούτσια, γιατί έχεις για να δώσεις ένταση στη λάμψη πάνω και δεν συμφωνώ με αυτό που έχεις βάλει εδώ. Στο κεφάλι. Γιατί? Δεν μου αρέσει πολύ. Αυτό είναι για να τοποθετείτε έτσι. Είναι κολλιά και το έχεις βάλει κάπως. Είναι τυχιάρα κανονικά. Εγώ το έχω φορέσει ανάποδα. Οπότε θεωρώ ότι η εικόνα σήμερα έχει πάρα πολλά ντεφό. Mm-hmm. Γιατί στην ουσία είχαμε βασικά ένα φόρεμα και τα περιμετρικά. Εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος με αυτήν την εικόνα σήμερα. Και επειδή είναι ένα φόρεμα. Εντάξει. Εντάξει, ρε Στέλιο, ξέρω εγώ. Όλγα μου. Δεν μ' αρέσουν καθόλου τα μαλλιά, ξεκινάμε από αυτό. Αλήθεια? Δεν μ' αρέσουν, όχι καθόλου. Ήμουν ανάμεσα, σκεφτόμουν έτσι όταν σχεδίαζα το look να κάνω vague. Μετά όμως το θεώρησα πολύ stiff, πολύ στιτό για αυτό το look. Δεν θα ήταν κακό. Αυτό που σε χαλάει πάρα πολύ είναι η τιάρα που έβαλες στο μέτωπο, μαζί με το σκουλαρίκι στη μύτη και τα σκουλαρίκια εδώ. Ναι. Δηλαδή και τα τρία μαζί είναι λίγο κινηματογραφικό, μου θυμίζει τους 300 τη Περσία των Αρταξέρξη. Είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά. Εντάξει. Από εκεί πέρα, γιατί δεν έβλεπες ένα τεράστιο τούλι από κάτω, μεγάλη τούρτα, να το αλλάξει όλο το ρούχο και να γίνει πραγματικά red carpet. Γιατί αυτό δεν είναι red carpet. Το ρούχο. Τι να κάνω, τι να το κάνω. Θέμα είναι, θα πήγαινες έτσι, δεν θα πήγαινες. Ναι. Απλά έχετε ένα look. Ένα ρούχο. Δεν με πειράζει, καταλαβαίνω τα σχόλια και εντάξει. Ξέρεις, πολλές φορές απλά είναι ένα. Εντάξει. Έγινε. Όλγα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορείς να γυρίσεις θέση. Να είστε καλά. Πολύ σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο My Style Rocks. Οπότε, αν δεν θέλετε να χάνετε στιγμή, κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και να βλέπετε συνέχεια αποσπάσματα κάνοντας κλικ και δεξιά και αριστερά.